Διπλωματική τακτική την οποία έχει η Τουρκία. Δεν βλέπετε κλιμάκωση αυτό. Βλέπετε ε, απλά. Κοιτάξτε μία... να δείτε, σε σχέση με την ε, περσινή χρονιά νομίζω ότι είχαμε μια περίοδο ιδιαίτερα μετά τις τουρκικές εκλογές μεγάλης ύφεση, η οποία έδειχνε ότι οδηγεί σε μια άλλη σελίδα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις είχαμε επίσης την, την συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο η οποία οφείλω να πω ότι έγινε σε αρκετά θετικό κλίμα. Από εκεί και πέρα η Τουρκία επέλεξε για άλλη μια φορά να να επιδοθεί σε ρητορικέ εξάρσει και δηλώσει, αν θέλετε, μια σχετική κλιμάκωση δεν νομίζω ότι θα έχουμε περαιτέρω κλιμάκωση, δεν συμφέρει ούτε την Τουρκία ούτε κανέναν. Νομίζω λοιπόν ότι όλες αυτές οι κινήσεις γίνονται στο πλαίσιο μιας πάγιας διπλωματικής τακτικής της Τουρκίας η οποία όμως θα μου επιτρέψετε να πω ότι τη θεωρώ, την οποία μάλλον θα μου επιτρέψετε να πω ότι τη θεωρώ απολύτως λανθασμένη και δεν εκτιμώ ότι βοηθά και συμβάλλει στην προσπάθεια τουλάχιστον που κάνουμε εμεί από τη δική μα πλευρά για την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνη για να περάσουμε σε μια θετική δηλαδή, ατζέντα. για να ένα δημιουργήσουμε. για να φοβάστε. δημιουργήσουμε κοιτάξτε να δείτε, παρακολουθούμε στενά τι εξελίξεις, εξελίξει, όμω δεν θέλω εγώ να προκαταβάλω ή να προεξοφλήσω τουρκικέ αντιδράσει, οι οποίε όπω σα είπα κατά την Όχι. άποψή μου Επειδή δεν. Ο κόσμο ανησυχεί. Ε... Εντάξει, από... υπάρχει τέτοιο κίνδυνο. Οι μία... Τούρκοι θα κάνουν πάλι θα σας πίσω, πίσω όπω κάναμε του Αμερικάνου. Θα, θα σα πω, πω, κύριε Χαζαπόπουλε, Πάντοτε όταν η, η τουρκική πλευρά έτσι οξύνει, αν θέλετε, τη ρητορική τη, υπάρχει μια φιλολογία ε, η οποία πάντοτε σχεδόν προεξοφλεί θερμό Νομίζω ότι δεν πρέπει να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να λειτουργούμε ε, κατευναστικά. Πάντοτε βεβαίω με αποφασιστικότητα να υπερασπιζόμαστε τα κυριαρχικά μα δικαιώματα και, τα, ε, και φυσικά να τοποθετούμαστε στο Πλευρό όλων των χωρών ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση και πολύ περισσότερο τη Κυπριακή Δημοκρατία. Ε, από εκεί και πέρα, όμω, εγώ δεν θέλω ούτε να προεξοφλήσω ούτε να προκαταβάλω ε, μεγαλύτερη κλιμάκωση από τη μεριά τη πα... Τουρκία. Εμεί ακολουθούμε έναν πολύ συγκεκριμένο δρόμο. Ο δρόμο είναι ο δρόμο του διαλόγου, ε, τη συνεννόηση, τη συναντήληψη, του κατευνασμού, χωρί αυτό βεβαίω να σημαίνει ότι έχουμε την οποιαδήποτε διάθεση να υποχωρήσουμε έναντι ε, των ε, προκλήσεων, της άσκη, της τον προκλήσεων και φυσικά έναντι τη άσκηση των κυριαρχικών μα δικαιωμάτων. Ακούω από χθες, σε μια τηλεοπτική να λάθος, συνέντευξη να δηλώνεται βέβαιο, με γνώση, όχι εκτίμηση, ότι η κυβέρνηση έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία να περάσει τη συμφωνία των πεσπών όταν τελειώσουν οι Σκοπιανοί τι δικέ του διαδικασίε. Γνωρίζετε, φαντάζομαι, ότι ο κ. Κάμερο έχει πει ότι δεν ψηφίζει. Άρα, κατά συνέπεια, ε, τα νούμερα βγαίνουν. Α, ακούστε, ακούστε. Ε... Δεν είναι εκτίμηση, ναι, δείχνετε ότι έχετε γνώση. Εκτίμηση. εκτίμηση, υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις οι οποίες ήδη έχουν εκφραστεί. Το Ποτάμι, για παράδειγμα, με πολύ α, μεγάλη α, καθαρότητα, και αυτό είναι προς τιμήν του, έχει πει ότι θα υπερψηφίσει τη συμφωνία των Πρεσπών. Νομίζω όχι στο συνολό τα Ιντάξει, κοιτάξτε, εγώ λαμβάνω υπόψη μου τι ε, τις δηλώσει τι οποίε κάνει ο, ο πρόεδρο κοινοβουλευτική ομάδα. Ε, και από εκεί και πέρα υπάρχουν νομίζω και άλλοι μεμονωμένοι βουλευτέ οι οποίοι αντί να ψηφίζουν με όρου μικροκομματική ή μικροπολιτική σκοπιμότητα θα ψηφίσουν με όρου αρχών. Θα ήταν ευχή έργο αν αυτό γινόταν και από την πλευρά τη Νέα Δημοκρατία. Διότι γνωρίζω πολλού ε, φιλελεύθερου στη Νέα Δημοκρατία οι οποίοι δεν νιώθουν άνετα ούτε νιώθουν ε, Απολύτω ταυτισμένη με τη γραμμή την οποία ακολουθεί ο κύριο Μητσοτάκη, το συγκεκριμένο, ο οποίο οφείλω να σα πω κιόλα ότι έχει κάνει αρκετέ μετατοπίσεις Αν θέλετε, προ τα δεξιά. Α, α, καθ' όλη α, τη... τη διάρκεια <coughs> της ε, δικής του Προεδρίας στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή ο φιλελεύθερος ε, Κυριάκος Μητσοτάκης ε, πρώτης ε, εκλογή του στο αξίωμα του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό Κυριάκο Μητσοτάκη. Υπουργέ, αυτή η πλειοψηφία με την οποία εσεί υπολογίζετε ότι θα περάσει η συμφωνία των προσπών. Είναι και η νέα πλειοψηφία. Όχι, όχι, όχι. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Δεν ταυτίζουμε την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση με τη συμφωνία των Πρεσπών. Είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Ο κ. Καμένο και ο κ. Τσίπρα έχουν μία συμφωνία έντιμη, ειλικρινή, η οποία, κατά τη γνώμη μου, έχει τι πολιτικέ και κοινοβουλευτικέ προποθέσει να οδηγήσει στη λήξη τη συνταγματική θητεία τη κυβέρνηση. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να μην ψηφίσει ο κ. Καμένο συμφωνία των Πρεσπών, και, και, να συνεχίσει και να συνεχίσει να στηρίζει την κυβέρνηση. Α, κοιτάξτε, από τις τελευταίες δηλώσεις, από την τελευταία ομιλία του κ. Καμένου στο Πολιτικό Συμβούλιο των Ανεξάρτητων Ελλήνων, προκύπτει ότι α, θα αποχωρήσουν οι υπουργοί από την κυβέρνηση, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι αποσύρεται και η στήριξη σε νομοσχέδια, σε νομοσχέδια. Ξαναλέω, λέω, σε νομοσχέδια. Ξαναλέω, σε νομοσχέδια. Ναι, λέω, αυτούς, λέω αυτούς. Κάνω αυτή την πολιτική εκτίμηση. Φαντάζομαι ότι το έχει και στον κ. Τσίπρα. Ακούστε. Ο ο κύριο έχει διαβεβαιώσει και έχει δηλώσει όλου του τόνου ότι δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να συμπλέψει με τη Νέα Δημοκρατία και τον κ. Κομιτσοτάκη στην yeah. υπερψήφιση μια πρόταση τη ψυτεία. Επομένω, πρέπει να έχετε καλά στο νου σα ότι ο μοναδικό τρόπο για να οδηγηθούμε σε πρόορη λήξη τη συνταγματική θητεία κυβέρνηση, είναι είτε αν το ζητήσει ο Πρωθυπουργό για, λόγους, για εθνικού λόγου, είτε αν υπερψηφιστεί πρόταση τη Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Επομένω, ε, ε, γι' αυτό τον Άρα... λόγο ακριβώ λέω ότι υπάρχουν και οι πολιτικέ και οι κοινοβουλευτικέ προποθέσει για την ολοκλήρωση τη της τη Άρα, συμφωνία των την περνάτε με τους 151 εκτός του 151 εκτό του κυρίου Καμένου και στην πρόταση τη πιστεία Νέα Δημοκρατία την αντιμετωπίζετε με τη στήριξη το των κυρ. βουλευτών του κυρίου Καμένου, οι οποίοι θα αποσυρθούν από την κυβέρνηση. Κοιτάξτε, ε, κάποιοι, ο κ. Καμένο είπε θα αποσύρω του υπουργού μου από την κυβέρνηση. Αυτό είναι ε, λέει, κάτι θα πάει διαφορετικό τη δημοκρατία και στον της όχι, όχι. Όμως, όχι να κατασκευήσει που θέλει την τελευταία του πολιτική ομιλία α, δεν έκανε λόγο για τίποτα τέτοιο και σα ξαναλέω ότι α, στο πολύ πρόσφατο υπουργικό συμβούλιο δήλωσε με καθαρότητα ότι δεν υπάρχει περίπτωση Μάλιστα. ποτέ να συμπλέσει με που... τη νέα δημοκρατία, όχι σημαντικό. μόνο σε πρόταση τη αλλά σε οποιαδήποτε προσπάθεια γίνει από τη Νέα Δημοκρατία και από την ακροδεξιά να ναι, ναι. ανατραπεί είναι αυτή Βέβαια, ναι. απλώ υπάρχει η, ο αντίλογο από τη Νέα Δημοκρατία που λέει ότι δεν μπορεί να καταψηφίζει μια στρατηγική επιλογή. Δεν είναι το νομοσχέδιο για τα ποτήρια. Και ε... να στηρίζει την κυβέρνηση η οποία Εντάξει, προωθεί ε... αυτή Εντάξει. τη στρατηγική επιλογή με το οποία διαφωνεί. Τώρα η εξοπιστία τη Νέα Δημοκρατία και ω προ την κριτική αλλά και. Σα αντίλογο, στο... καταλαβαίνω. Ναι, καταλαβαίνω. Και ω προ τι τοποθετήσει τη, ερίζεται. Ε, <laughs> Καθώ <laughs> θέλετε να σα πω κάτι. Ο κ. Μητσοτάκη από τη στιγμή που εκίνησε αυτή η διαδικασία της, για την κατάληξη συμφωνία των Πρεσπών, έχει αλλάξει περίπου 10 φορέ θέσεις Έχει στείλει και την εκπρόσωπο του κόμματό του για μυστικά ραντεβού με τον κύριο. Ζάεφ, όπου όπω μαθαίνουμε εκεί η κυρία Σπυράκη είχε πει στον κύριο Ζάεφ ότι μην ανισχύσει. Εμεί θα την περάσουμε τη συμφωνία, γιατί α, απλά τώρα έχουμε κάποια ισοκομματικά προβλήματα. Ε, Επομένω, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή Λάξτε. να κάνω να, να, να λάβω στα σοβαρά υπόψη μου οποιαδήποτε κριτική Λάξτε. επιλέγει η να κυβεία, κάνει η κυρία Σπυράκη σε σχέση με τη συμφωνία των Πρεσπών. Να ξέρετε ότι και εμεί εδώ στο πρωινό, αλλά και το Όπεν, είμαστε ανοιχτοί σε όλε τι απόψει. Είμαστε μου, ανοιχτοί ναι. στην ενημέρωση και με χαρά. Ήταν χαρά μα που σα είχαμε στην πρώτη εκπομπή. Και, εμένα και με χαρά, χαρά ε, θέλουμε να σα φιλοξενούμε για να μα δίνετε ειδήσει όπω η σημερινή. Και είμαστε ανοιχτοί σε ειδήσει, αυτό ήθελα να σα πω και εγώ. Είμαστε, είμαστε ανοιχτοί Και το open είμαστε σε ειδήσει ισχύει απολύτω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Νομίζω ότι πρώτη φορά εγώ δεν έχω ξανακούσει. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε ένα πολύ, πολύ. καυτό.